Καλησπέρα και πάλι από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για διαγράμματα με το Octave και το MATLAB σε τρεις πια διαστάσεις, για τρεις διάστατα δηλαδή διαγράμματα, τα οποία κατά κάποιο τρόπο ελπίζω να σας αρέσουν και περισσότερο από τα διαγράμματα δύο διαστάσεων που έχουμε δει στα προηγούμενα βίντεο. Όπως καταλαβαίνετε, τα διαγράμματα αυτά είναι χρήσιμα στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα μας έχουν τρεις διαστάσεις, όχι μόνο δηλαδή δύο. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, τα διαγράμματα δύο διαστάσεων δεν είναι ικανοποιητικά για να αναπαραστήσουν γραφικά τα δεδομένα, είτε γιατί θα χαθεί κάποια πληροφορία, κάποια από τις τρεις διαστάσεις δεν θα μπορεί να απεικονιστεί δηλαδή, είτε γιατί χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα από ένα διαγράμματα. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να απεικονίσουμε όλη την πληροφορία δεδομένων που έχουν τρεις διαστάσεις σε διδιάστατα γραφήματα, θα χρειαστεί να κάνουμε τρία γραφήματα, ένα για κάθε ζευγάρι των διαστάσεων που έχουμε. Για να αποφύγουμε αυτή την ταλαιπωρία, καλό είναι να μάθουμε να κάνουμε διαγράμματα τριών διαστάσεων, που έτσι κι αλλιώς είναι και πιο εύληπτα στον χρήστη και πιο χρήσιμα για μας όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε ανάλυση δεδομένων που γίνεται σε τρεις διαστάσεις. Ας δούμε λίγο το πρώτο παράδειγμα, το οποίο είναι απλό παράδειγμα διασποράς. Είναι τούτο εδώ. Ας το δούμε πρώτα και θα εξηγήσουμε λίγο τι κάνει. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε πάρει στοιχεία, δεδομένα τα οποία προέρχονται από τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει συναρτήσεις που αποδίδουν ψευδοτυχαίους αριθμούς. Αυτό για να διευκολυνθούμε όσον αφορά την κατασκευή του διαγράμματος και να επικεντρωθούμε σε αυτό παρά στο τι ακριβώς είναι τα δεδομένα. Σε κάποια άλλη περίπτωση προφανώς τα δεδομένα μπορούν να προέρχονται από πραγματικά μετρούμενα μεγέθη και ποσότητες. Αυτό που θέλω να παρατηρήσετε, αν και νομίζω ότι το έχετε ήδη κάνει, είναι ότι εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε πια τρεις διαστάσεις, μια οριζόντια, μια κάθετη και μια τρίτη διάσταση. Στα διαγράμματα αυτά, ξέρετε, γενικά όταν αναφερόμαστε στον κάθετο άξονα, δεν αναφερόμαστε πια στον άξονα ψ, που εδώ πια είναι πάνω σε ένα επίπεδο, αλλά στον άξονα Z, στον κάθετο άξονα αυτόν εδώ. Να σας πω επίσης ότι αν περιστρέψετε λίγο αυτό το γράφημα, μπορείτε να απαλλαγείτε από την προβολή του κάθετου άξονα. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε πια προβολή πάνω σε ένα καρτεσιανό επίπεδο. Όπως βλέπετε, έχουμε χάσει κάποια πληροφορία σε σχέση με την κάθετη απόσταση των σημείων. Τα διαγράμματα δηλαδή αυτά μας δίνουν μια τρίτη διάσταση, όπως ακριβώς τρεις είναι οι διαστάσεις των δεδομένων, όπως βλέπετε για παράδειγμα σε αυτό εδώ το γράφημα. Υπάρχουν σημεία, όπως για παράδειγμα είναι, ας το δούμε λίγο καλύτερα εδώ, μισό λεπτάκι γιατί κάτι μας ξέφυγε, ωραία, εδώ, τα οποία μπορεί να είναι κοντά πάνω στο επίπεδο χύψη, πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο, να είναι μακριά όμως όσο αναφέρονται στην τρίτη τους διάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις τρεις διαστάσεις, όχι μόνο στον κάθετο άξονα που σας δείχνω εδώ στον Z, αλλά είτε ως προς το χ, είτε ως προς το ψ, είτε οπουδήποτε αλλού. Επίσης, αν εργάζεστε μέσα από το περιβάλλον του Octave ή το MATLAB, έχετε πολύ εύκολα την επιλογή, κρατώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικού πατημένο όπως κάνω εγώ εδώ, να περιστρέψετε το διάγραμμα έτσι ώστε να διερευνήσετε καλύτερα τα σημεία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τις εντολές που έχουν δημιουργήσει αυτό εδώ το γράφημα. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι η εντολή clear, όπως πολλές φορές έχουμε πει, καθαρίζει τη μνήμη του υπολογιστή, όπως και η εντολή CLF που δίνουμε εδώ στην ίδια γραμμή καθαρίζει τις ρυθμίσεις του γραφήματος, έτσι ώστε να μην έχουν απομείνει ή ξεμείνει κατά κάποιο τρόπο εντολές ρυθμίσεων και επιλογών γραφήματος από κάποιο άλλο γράφημα που έχουμε κάνει προηγουμένως. Και οι εντολές RAND και RAND N, όπως δίνουμε εδώ πέρα με την επιλογή SID 1, αρχικοποιούν την γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Σας υπενθυμίζω ότι στο Octave και στο MATLAB αυτές οι γεννήτριες είναι ξεχωριστές για κάθε κατανομή που παίρνουμε. RAND είναι η ομοιόμορφη κατανομή, RAND N είναι η τυπική κανονική κατανομή. Από εκεί και μετά, για να κατασκευάσουμε το γράφημα, χρησιμοποιούμε ένα τυχαίο δείγμα 50 όρων, εξού και το νήσον 50 εδώ,
έτσι ώστε να πάρουμε στον οριζόντιο άξονα 50 τυχαίους αριθμούς από την τυπική κανονική κατανομή, στον άξονα ψ άλλους τόσους και στον άξονα z, προσέξτε λίγο, έχουμε κάνει μια μικρή τροποποίηση, δεν παίρνουμε τυχαίους αριθμούς από την τυπική κανονική κατανομή, άρα από την ομοιόμορφη. Μπορείτε να κάνετε μίξη αυτών των επιλογών με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε εσείς, δεν είναι αναγκαίο να μείνετε στην μία κατανομή ή στην άλλη. Αυτό που σας δίνω εγώ είναι ένα απλό παράδειγμα για να πάμε εδώ στη γραμμή 11, που είναι το καινούριο συστατικό στοιχείο των επιλογών που έχουμε σε σχέση με παλιότερα που έχουμε μιλήσει. Όπως βλέπετε, το διάγραμμα διασποράς στις τρεις διαστάσεις γίνεται με την εντολή, με την συνάρτηση scatter 3, scatter 3, έτσι ώστε μέσα του τώρα πια βάζουμε όχι μόνο το x και το y, το χ και το ψ, αλλά το χ, το ψ και το z, τρεις επιλογές δηλαδή. Η επιλογή αυτή εδώ, field, δεν είναι απαραίτητη να την τοποθετήσετε, είναι προαιρετικό, αλλά κοιτάξτε λίγο, χωρίς αυτή θα πάρετε ένα γράφημα το οποίο έχει αυτά τους μικρούς κύκλους, οι οποίοι όμως δεν έχουν γέμισμα και δεν είναι τόσο καλά ορατοί. Άρα μια επιλογή που μαθαίνουμε είναι ότι, εάν εδώ γράψουμε την επιλογή field, μισό λεπτάκι να διορθώσω το σφάλμα μου, όπως ακριβώς το έχουμε δει εξάλλου και στα διαγράμματα δύο διαστάσεων, γεμίζει χρωματικά, με κάποιο χρώμα ο κυκλικός αυτός δίσκος, και έτσι έχουμε καλύτερη αναπαράσταση στα δεδομένα όπως φαίνονται εξάλλου και εδώ. Παρακάτω να σας θυμίσω επίσης ότι με το grid on ενεργοποιούμε τις γραμμές πλέγματος, αφαιρούμε το πλέγμα του διαγράμματος, το κουτί του διαγράμματος γύρω γύρω με το box off, τοποθετούμε εδώ τις ετικέτες, τους άξονες, στο χ, στο ψ και στο ζ, όπως πολλές φορές έχουμε κάνει σε άλλα παραδείγματα, και τέλος ορίζουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τα υπόλοιπα στοιχεία του γραφήματος που δεν έχουν οριστεί, όπως για παράδειγμα εδώ, να είναι στο 14. Αυτό βασικά θα αλλάξει το μέγεθος της γραμματοσειράς που αναφέρεται στις ετικέτες των αξώνων. Για παράδειγμα είναι εδώ το 1, το 0, το μείον 1 και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε το διάγραμμα διασποράς, το οποίο αν θέλετε εσείς μπορείτε να το αποθηκεύσετε από εδώ για οποιαδήποτε μελλοντική σας χρήση, ή να χρησιμοποιήσετε, όπως εδώ κάνω εγώ στις γραμμές 19 και 20, την εντολή print, είτε για να πάρετε κάποιο διάγραμμα σε μορφή PostScript, είτε σε PNG, είτε σε οποιοδήποτε άλλη μορφή είναι διαθέσιμη. Εγώ και για πολλούς και διάφορους λόγους χρειάζομαι αυτές τις επιλογές. Για παράδειγμα, το διάγραμμα που βλέπετε στην ιστοσελίδα εδώ είναι ένα διάγραμμα τύπου PNG που έχει παραχθεί με αυτήν εδώ την εντολή. Γι' αυτό και το χρησιμοποιώ έτσι, κατά κάποιο τρόπο να αυτοματοποιήσω την εργασία που κάνω, αλλά αυτό για εσάς δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Κάτι που θα δούμε στη συνέχεια και ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρον είναι η τροποποίηση των επιλογών μορφοποίησης του διαγράμματος διασποράς στις τρεις διαστάσεις. Ας δούμε το λίγο το αποτέλεσμα των εντολών που σας δίνω στο πρόγραμμα Plot 3D Skater 2. Θα δείτε λίγο εδώ, παρατηρήστε μάλλον, ότι έχουμε το εξής. Έχει μεταβληθεί τόσο ο χρωματισμός των σημείων, δεν έχουν όλα πια τα σημεία το ίδιο χρώμα, όπως επίσης έχει μεταβληθεί και το μέγεθός τους. Υπάρχουν δηλαδή μεγαλύτεροι κυκλικοί δίσκοι και μικρότεροι. Αν παρατηρήσετε, και οι δύο αυτές οι διαβαθμίσεις γίνονται κατά μήκος του άξονα Z, κατά μήκος του κάθε του άξονα δηλαδή. Με λίγα λόγια, όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, οι δίσκοι μεγαλώνουν, οι κυκλικοί δίσκοι μεγαλώνουν. Βλέπετε τι μέσα εδώ που είναι κοντά στο 1 έχουν, είναι πια αρκετά μεγάλες σε σχέση με αυτές εδώ που είναι κοντά στο 0. Όπως επίσης και από το μπλε χρώμα πηγαίνουμε σταδιακά στο κόκκινο. Τέτοιες διαβαθμίσεις, είτε κατά μήκος του ενός άξονα, είτε κατά μήκος του άλλου άξονα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μας βοηθούν να επέμβουμε στο γράφημα έτσι ώστε να το κάνουμε περισσότερο ενδιαφέρον για τον αναγνώστη και κυρίως να τονίσουμε κάποια χαρακτηριστικά. Σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε πει, τα οποία γενικά αν προσέξετε είναι τα ίδια, όπως εδώ για παράδειγμα που είναι η παραγωγή των τυχαίων αριθμών ή εδώ η μορφοποίηση του γραφήματος, αυτό που θα μας κεντρήσει λίγο την προσοχή είναι καταρχήν η γραμμή 14, η οποία όπως βλέπετε έχουμε αλλάξει τις επιλογές, έχουμε προσθέσει κάποιες επιλογές που εδώ δίνονται με τις μεταβλητές size, color και style.
με αυτήν εδώ τη σειρά μπορείτε και εσείς να τις τοποθετήσετε. Το size που τοποθετούμε εδώ, όπως βλέπετε στη γραμμή 10, έχει οριστεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Με λίγα λόγια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα διάνυσμα τιμών, στο οποίο παρέχεται από αυτόν εδώ τον γραμμικό μετασχηματισμό, το 8-20Z. Τα νούμερα που έχω τοποθετήσει εγώ εδώ είναι αυθαίρετα, μπορείτε να βάλετε απλά το Z αν θέλετε κτλ. Προφανώς αυτή η αριθμή είναι δεκαδική, αν θυμάστε τη συνάρτηση RAND σας επιστρέφει τυχαίους αριθμούς από την ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα από 0 έως 1. Όταν γράφετε αυτό το συνδυασμό, στην ουσία πολλαπλασιάζετε το Z με το 20 και σε αυτό τον αριθμό προσθέτετε το 8. Κατ' ουσίαν έχετε αλλάξει κάνετε έναν γραμμικό μετασχηματισμό και έχετε αλλάξει το μέγεθος που θέλετε να δώσετε στα σημεία, έτσι ώστε να μην είναι από το 0 στο 1, γιατί θα είναι πολύ μικρά, αλλά να έχουν μέγεθος τουλάχιστον 8 και από εκεί και μετά να πολλαπλασιάσετε ένα τυχαίο αριθμό επί το 20. Με λίγα λόγια να πάρετε τυχαίους αριθμούς οι οποίοι ξεκινάνε από το 8 και φτάνουν στο 28, από σχετικά μικρά σημεία, μικρούς κυκλικούς δίσκους μέχρι αρκετά μεγαλύτερα. Ξέρω το αποτέλεσμα φαίνεται εδώ. Εκεί που το Z είναι πολύ κοντά στο 0, το size θα, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι κοντά στο 8, όπως είναι για παράδειγμα σε τούτη εδώ την περίπτωση, ή κοντά στο 28, όπως είναι σε τούτη εδώ την περίπτωση. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά εδώ τα νούμερα και να φτιάξετε κάποιον άλλο γραμμικό μετασχηματισμό. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε, κατασκευάζουμε ένα διάνυσμα color, το οποίο το όνομά του και μόνο μας παραπέμπει στο χρώμα. Προφανώς εδώ, δίνοντας ανάθεση τιμών κατευθείαν από το διάνυσμα Z, θα πάρουμε τους δεκαδικούς αριθμούς, αν και όπως ξέρουμε η χρωματική παλέτα που χρησιμοποιούμε χρησιμοποιεί ακεραίως. Αυτό θέλω να σας πω δεν είναι πρόβλημα για το Octave, γιατί θα κάνει μόνο το ένα γραμμικό μετασχηματισμό, έτσι ώστε ο πιο μικρός αριθμός του διανύσματος Z θα πάει στο χρώμα 1, στο χρώμα 2 και ούτω καθεξής. Ξέρω, όπως βλέπετε και εδώ, για την τρέχουσα χρωματική παλέτα που χρησιμοποιούμε, που ξεκινάμε από το μπλε χρώμα και καταλήγουμε στο κόκκινο, αν αλλάξετε αυτή τη χρωματική παλέτα θα αλλάξει και η διαβάθμιση, όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις με το color map. Ας το δούμε για παράδειγμα εδώ. Ας αλλάξουμε για παράδειγμα στο HSV την χρωματική παλέτα που χρησιμοποιούμε και ας εκτελέσουμε πάλι τις εντολές. Εδώ θα δείτε ότι ξεκινάμε από κόκκινο και καταλήγουμε σε κάποιο που είναι μοβ, ματζέντα, το πούμε έτσι καλύτερα. Ας περιστρέψουμε το γράφημα, θα το δούμε κάπως έτσι. Όπως βλέπετε εδώ είναι οι μικρές τιμές και εδώ είναι οι μεγάλες όσον αφορά στον άξονα Z. Μπορείτε να το κάνετε αυτό εδώ πέρα με οποιοδήποτε άλλη χρωματική παλέτα. Το θέμα είναι ότι με βάση αυτή τη χρωματική παλέτα που χρησιμοποιείτε, αν την έχετε έτσι ορίσει διαφορετικά, θα πάει η Z που είναι η προεπιλεγμένη, τότε ανάλογα θα χρωματιστούν και οι κυκλικοί δίσκοι σε αυτό το διάγραμμα. Τέλος, χρησιμοποιούμε εδώ την επιλογή Style, την οποία εγώ έχω αφήσει με την τελεία που σημαίνει κυκλικός δίσκος γεμάτος. Διαφορετικά κατά προεπιλογή θα τοποθετηθεί το όμικρον, το O βασικά στα αγγλικά, το οποίο σημαίνει είναι κυκλικός, κάποιος κύκλος χωρίς γέμισμα, ενώ εδώ σημαίνει ότι θα γεμιστεί με χρώμα ο κυκλικός δίσκος. Εδώ είναι σταθερός, χρησιμοποιούμε δηλαδή ένα σταθερό style, σας αφήνω την δουλειά να το κάνετε κατά συνθήκη, δηλαδή αλλάζοντας το style ανάλογα με κάποια συνθήκη της επιλογής σας, είτε όσον αφορά τα στοιχεία Z, είτε όσον αφορά τα στοιχεία στο κάποια άλλη τιμή, στο χίστοψη ή οποιοδήποτε άλλη συνθήκη θέλετε να εφαρμόσετε. Εδώ είναι σταθερό και όλα τα σημεία εμφανίζονται σαν κυκλική δίσκη. Εδώ είναι το αποτέλεσμα, ας το ξαναδούμε μία φορά ακόμη. Με αυτόν εδώ τον τρόπο λοιπόν έχουμε κάνει ένα διάγραμμα διασποράς σε τρεις διαστάσεις. Για τη συνέχεια θα μιλήσουμε λίγο για τη γραφική απεικόνηση συναρτήσεων στις τρεις διαστάσεις, όπου με λίγα λόγια το Z είναι συνάρτηση του Χ και του Ψ. Σε αυτήν εδώ πέρα όμως την περίπτωση θα πρέπει καταρχήν να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα και τη χρησιμότητα μιας συνάρτησης που λέγεται MeshGrid, η οποία κατασκευάζει ένα πίνακα τιμών
έτσι ώστε να είναι συμβατά τα διανύσματα, οι τιμές που έχουμε στα διανύσματα χ και ψ, για να κατασκευαστούν κατάλληλοι τιμές του ζ. Αυτό δηλαδή που θα δούμε, και ας γυρίσουμε εδώ στο τερματικό για να το δούμε λίγο καλύτερα και να έχουμε περισσότερο χώρο, είναι η κατασκευή τιμών έτσι όπως μας τη δίνει η συνάρτηση μέση grid. Κοιτάξτε λίγο το εξής. Ας κάνουμε ένα απλό διάνυσμα χ, το οποίο αποτελείται από τις τιμές από το 1 μέχρι το 3. Το 1, 2, 3. Ας κάνουμε και ένα διάνυσμα ψ, το οποίο αποτελείται, ας αλλάξουμε λίγο τις τιμές, από τις τιμές 4 και 5. Με λίγα λόγια, ας υποθέσουμε για λόγους έτσι ευκολίας και απλότητας ότι έχουμε ένα διάνυσμα τιμών στο χ τις τιμές 1, 2, 3 και ένα διάνυσμα τιμών στο ψ τις τιμές 4, 5. Αυτό που θέλουμε να κατασκευάσουμε είναι ένα πλέγμα τιμών τώρα πια για το χ και το ψ με βάση όλους τους συνδυασμούς που έχουν τόσο οι τιμές του διανύσματος χ όσο και οι τιμές του διανύσματος ψ. Για να το κάνουμε αυτό εδώ θα κατασκευάσουμε δύο διανύσματα, το κεφαλαίο χ και το κεφαλαίο ψ, τα οποία προέρχονται από την κατασκευή του πλέγματος τιμών των αρχικών διανυσμάτων χ και ψ, αυτό εδώ. Κοιτάξτε λίγο τώρα τι έχουμε πάρει εδώ για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Όπως βλέπετε, το κεφαλαίο χ έχει τις αρχικές τιμές του χ, το 1, 2, 3, απλά επαναλαμβάνονται σε δύο γραμμές. Εδώ είχαμε ένα διάνυσμα που έχει τρεις τιμές, εδώ τώρα έχουμε ένα πίνακα που έχει 6. Αυτές οι τρεις τιμές είναι τούτες εδώ, αυτές οι αρχικές τιμές δηλαδή του διανύσματος χ, μόνο που τώρα πια στον πίνακα έχουμε τόσες γραμμές, όχι μόνο μία δηλαδή, όσες ήταν οι τιμές του διανύσματος ψ. Το διάνυσμα ψ έχει δύο τιμές, επομένως έχουμε πάρει και εδώ δύο γραμμές. Αν παρατηρήσετε στο κεφαλαίο ψ, έχουμε τις αρχικές τιμές του ψ, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί τώρα πια σε στήλες, το 4 και 5 δηλαδή είναι τώρα πια μία στήλη του πίνακα. Απλά αυτός ο πίνακας, αυτή η μήτρα, έχει τόσες στήλες όσες είναι οι τιμές του διανύσματος χ. Αυτά τα διανύσματα τώρα πια χ και ψ είναι συμβατά όσον αφορά τις διαστάσεις μεταξύ τους και επαναλαμβάνουν τις τιμές τους έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πράξεις ανάμεσά τους και να εφαρμόσουμε κάποια συνάρτηση. Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτήν εδώ τη συνάρτηση, την τετραγωνική ρίζα, του χ στο τετράγωνο συν ψ στο τετράγωνο. Με λίγα λόγια, να βρούμε τις αποστάσεις που έχουν τα σημεία στο καρτεσιανό επίπεδο μεταξύ τους. Αυτός εδώ ο μετασχηματισμός που βλέπουμε δεν θα μπορούσε να γίνει με τα αρχικά διανύσματα, διότι πάρα πολύ απλά δεν έχουν ίδιες διαστάσεις. Θα πάρετε δηλαδή ένα μήνυμα σφάλματος και εννοιολογικά εξάλλου και η πράξη ίδια είναι λάθος. Για να το καταφέρετε αυτό, με λίγα λόγια, θα πρέπει να περάσετε μέσα από αυτόν τον μετασχηματισμό και να σας θυμίσω ότι κατά κάποιο τρόπο τα στοιχεία των διανυσμάτων χ και ψ επαναλαμβάνονται μεταξύ τους έτσι ώστε να πετύχουμε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ ότι το στοιχείο 1 του διανύσματος χ μπορεί να να κάνουμε σχέση τόσο με τη τιμή 4 εδώ, όσο και εδώ που είναι το 1, πάλι η ίδια τιμή δηλαδή με το 5, με το άλλο στοιχείο του διανύσματος ψ. Κατά βάση, αν ξαναθυμίσουμε λίγο αυτήν εδώ τη συνάρτηση, αυτή η συνάρτηση δουλεύει, μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι δουλεύει ως εξής. Κοιτάξτε λίγο, μπορώ να κατασκευάσω ένα διάνυσμα που εδώ για λόγους ευκολίας θα το πω XX, χ αν θέλετε, με την συνάρτηση replication matrix. Με αυτήν δηλαδή που αντιγράφει τα στοιχεία ενός πίνακα σε έναν άλλο πίνακα, διαστάσεων όπως αυτές ορίζουμε εμείς, οι οποίες προέρχεται από το εξής. Από το διάνυσμα χ, το οποίο έχει επαναληφθεί σε τόσες γραμμές όσο είναι το μήκος του διανύσματος ψ και σε μία στήλη, κατά μία στήλη δηλαδή. Με λίγα λόγια, οι τιμές του διανύσματος χ θα επαναληφθούν μία φορές κατά στήλες και λέγκθι ψ φορές όσον αφορά τις γραμμές. Με λίγα λόγια, όπως βλέπετε, παίρνουμε τον ίδιο πίνακα όπως παίρνουμε εδώ. Σας θυμίζω ότι αυτή εδώ η πράξη είναι σωστή μόνο στην περίπτωση που το χ είναι διάνυσμα γραμμή. Αν ήταν γραμμή στήλη, θα ήταν λίγο διαφορετικός ο υπολογισμός.
Κατά αναλογία μπορούμε να φτιάξουμε και το διάνυσμα ψι-ψι, αυτό δηλαδή που προέρχεται από την αντιγραφή σε πίνακα των στοιχείων του διανύσματος ψι μικρό, μόνο που εδώ πρέπει να το δώσουμε ψι τόνος, να το κάνουμε δηλαδή από διάνυσμα γραμμή διάνυσμα στήλη, το οποίο επαναλαμβάνεται μία φορά τώρα πια όσον αφορά τις γραμμές, εφόσον έχει γίνει διάγραμμα στήλη, και length χ τώρα πια φορές όσον αφορά τις στήλες του, και να πάρουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας ήταν λίγο διευκρινιστικό αυτό που έχουμε πει με την συνάρτηση μέσα grid, την οποία ξανατονίζω θα πρέπει λίγο να συνηθίσετε και εσείς να χρησιμοποιείτε, και θα σας παρακαλούσα να επαναλάβετε αυτούς τους υπολογισμούς για διαφορετικούς συνδυασμούς των δύο αρχικών διανυσμάτων χ και ψ, έτσι ώστε να σας γίνουν περισσότερο κατανοητοί. Θα επιστρέψουμε τώρα στο Octave εδώ και στα διαγράμματα για να μιλήσουμε για τη συνάρτηση plot mesh, η οποία μας δίνει την γραφική απεικόνιση πια σε τρισδιάστατο χώρο μιας συνάρτησης. Κοιτάξτε λίγο το αποτέλεσμα, καταρχήν ας το δούμε στο παράθυρο εδώ του γραφήματος για να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Το σχήμα το οποίο έχουμε κατασκευάσει, όπως νομίζω μπορείτε πολύ εύκολα να παρατηρήσετε, μοιάζει με ένα καπέλο, με ένα σομπρέρο, αυτό το ωραίο ισπανικό, μεξικάνικο καπέλο. Είναι από τις αγαπημένες μου γραφικές παραστάσεις, όχι μόνο δικές μου αλλά και πολλών άλλων, όπως θα διαπιστώσετε από την έρευνά σας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα πλέγμα από γραμμές στους άξονες, πάνω στους άξονες, κάτι αντίστοιχο με τις γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων που έχουμε δει, μόνο που εδώ, επειδή οι συναρτήσεις είναι, η συνάρτηση είναι τρισδιάστατη, γίνεται σε πολλές παράλληλες γραμμές, τόσο ως προς το χ όσο και ως προς το ψ. Πώς κατασκευάζουμε ένα τέτοιο γράφημα, κυρίες και κύριοι, σε συγκεκριμένη περίπτωση? Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι οι τιμές του χ που έχουμε προέρχονται από αυτό εδώ τον... Είναι από αυτό εδώ το διάνυσμα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαμέρισμα του γραμμικού χώρου από το μείον 9 ως το 9 κατά 0,5. Και το ίδιο κάνουμε και στο ψ. Παίρνουμε με λίγα λόγια ένα πλέγμα τιμών, τόσο ως προς το χ ως προς το ψ, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε κάνει και στις συναρτήσεις δύο διαστάσεων. Στη συνέχεια, κατασκευάζουμε τις τιμές πλέγματος με τη συνάρτηση mesh grid, όπως έχουμε εξηγήσει λίγο πριν, και αυτές τις τιμές τις χρησιμοποιούμε τώρα για να κατασκευάσουμε το ζ, το οποίο προέρχεται από τον υπολογισμό της απόστασης πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο χύψη των σημείων, όπως τα έχουμε κατασκευάσει εδώ, και στη συνέχεια αυτή την απόσταση, για αυτή την απόσταση βρίσκουμε το συνημείτονό της και το διαιρούμε με την απόσταση. Κάνουμε δηλαδή αυτό τον μετασχηματισμό. Αυτές οι τιμές τώρα ζ μπορούν να παραστούν γραφικά σαν πλέγμα με τη συνάρτηση μες στον τρισδιάστατο χώρο, που εδώ έχουμε δώσει κατά σειρά τα στοιχεία χ, ψ και ζ, αν θέλετε x, y και z, και δίνουμε και την επιλογή line width 2, η οποία θα κατασκευάσει αυτές τις γραμμές με πάχος 2. Δεν είναι απαραίτητο ότι βάλετε προφανώς αυτή την επιλογή, αλλά θα κάνει λίγο εντονότερες τις γραμμές και σε τέτοιες παρουσιάσεις όπως αυτή που κάνω εγώ εδώ θα σας δώσει λίγο καλύτερη οπτική απεικόνιση του γραφήματος. Μπορείτε να παραλείψετε αυτήν εδώ την επιλογή ασφαλώς. Τα υπόλοιπα νομίζω σας είναι γνωστά. Μόνο προσέξτε που εδώ έχουμε τώρα πια ένα τρίτο άξονα, επομένως χρειαζόμαστε μια τρίτη ετικέτα. Και όπως επίσης προσέξτε τώρα εδώ τους άξονες, στους οποίους με αυτή την εντολή ρυθμίζουμε το εύρος των κάθε αξόνων. Έχουμε πια τρεις άξονες και όχι δύο, επομένως χρειαζόμαστε τρία εύρη, από το μείον 10 ως το 10 είναι για τον άξονα χ, από το μείον 10 ως το 10 για τον άξονα ψ και από το μείον 0,5 ως το 1 για το άξονα 1. Προφανώς αυτές οι τιμές δεν χρειάζεται να τις απομνημονεύετε, αν για παράδειγμα δεν έχετε τέτοια επιλογή εδώ. Μπορείτε να βρείτε και μόνοι σας από πού μέχρι πού είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τέτοιες επιλογές ή να τις ρυθμίσετε, πώς το λέτε εσείς, ανάλογα. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απολύτως απαραίτητο, αλλά θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε καλύτερα το γράφημά σας όπως εσείς νομίζετε καλύτερα.
Μπορούμε να δούμε μερικές ακόμα επιλογές σας σε αυτά εδώ πέρα τα γραφήματα, όπως για παράδειγμα είναι το Plot 3D Mesh 2 που δίνουμε εδώ, το δεύτερο παράδειγμα. Παρατηρήστε ότι αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε βγάλει από εδώ πια την επιλογή των γραμμών, αλλά έχουμε δώσει μια έξτρα επιλογή εδώ στο τέλος, το Shading Flat. Δείτε λίγο το αποτέλεσμά της. Τώρα πια το γράφημα δεν έχει γραμμές πλέγματος, αλλά ανάμεσα στο πλέγμα δίνουμε έναν χρωματισμό με ομοιόμορφο συνεχή τρόπο, έτσι ώστε να πάρουμε μία επιφάνεια πάνω στο τρισδιάστατο χώρο, η οποία χρωματίζεται, όπως και εσείς μόνοι σας καταλαβαίνετε, ανάλογα με την παλέτα που έχουμε, σε ένα γραμμικό τρόπο από ένα χρώμα και σταδιακά περνάμε σε άλλο και το καθεξής. Έτσι ώστε να πούμε ότι εδώ είναι οι πολύ μικρές τιμές, εδώ είναι κάπως έτσι στη μέση και εδώ πάλι είναι οι τιμές οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες, πιο έντονες. Σας θυμίζω και πάλι ότι μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε την παλέτα με την επιλογή Color Map. Για παράδειγμα, ας δώσουμε εδώ την επιλογή Jet που είναι η προεπιλεγμένη τιμή. Από το μπλε μέχρι το κόκκινο δηλαδή, ή να δώσετε οποιαδήποτε άλλη επιλογή, όπως για παράδειγμα είναι το Winter, πιο κρύα χρώματα με λίγα λόγια αν θέλετε, έτσι πιο κοντά στο χειμώνα. Να δείτε το γράφημα με αυτόν εδώ τον τρόπο. Επίσης να σας πω ότι η ποιότητα του γραφήματος εξαρτάται πάρα πολύ από τη διαμέριση που έχετε κάνει. Για παράδειγμα προσέξτε ότι εδώ έχω λεπτύνει τη διαμέριση από το 0,5 στο 0,25. Όσο πιο λεπτή είναι αυτή η διαμέρηση, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι ο χρωματισμός, αλλά από την άλλη μεριά θα μεγαλώσει και ο χρόνος που ο υπολογιστής σας θα κάνει τις απαραίτητες λειτουργίες και πράξεις. Το υπολογισμό με λίγα λόγια μπορεί να αργήσουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μεγαλώνοντας το πλήθος των χ και των ψ, μεγαλώνει πάρα πολύ το μέγεθος του πίνακα που παράγεται εδώ με το mesh grid. Από την άλλη μεριά μπορούμε να δούμε μερικές ακόμα επιλογές εδώ στο τρίτο παράδειγμα, όπου ας αλλάξω, για παράδειγμα εδώ σας δίνω το Color Map Rainbow, να το δούμε λίγο και αυτό εδώ, έχει αλλάξει όπως βλέπετε λίγο αυτός ο χρωματισμός, όπως επίσης μπορείτε να αλλάξετε και τον τρόπο του shading, αντί για flat για παράδειγμα μπορείτε να δώσετε το interpolation εδώ, αλλάξετε λίγο αυτή την επιλογή στο interp. Αλλάζει ο τρόπος σχετικά με το εάν τα χρώματα σε κάθε κουτάκι, για παράδειγμα σε κάθε περιοχή πλέγματος, είναι σταθερά ή αν γίνεται κάποιος έτσι κάποια σταδιακή μετάβαση από το ένα χρώμα, από το ένα χρώμα στο άλλο. Αλλιώς μπορείτε να δώσετε επίσης και την επιλογή Face. Όπα, συγγνώμη λίγο. Face End, εδώ. Η επιλογή θα σας δώσει αυτό εδώ το γράφημα, θα έχετε δηλαδή και τις γραμμές πλέγματος. Μερικές φορές κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, κάποιες άλλες δεν είναι επιθυμητό, εξαρτάται από τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Επίσης να σας πω ότι τα διαγράμματα αυτά εδώ μπορείτε να τα αποθηκεύσετε είτε με την εντολή print ή όπως έχουμε πει πολλές άλλες φορές από εδώ με την επιλογή file save as. Εδώ τώρα περιμένουμε κάπως να έγινε ο υπολογισμός. Και από εδώ να επιλέξετε ό,τι τύπο γραφήματος θέλετε και να το αποθηκεύσετε για οποιαδήποτε άλλη έτσι, μελλοντική σας χρήση. Απ' την άλλη μεριά, αν κάνετε κάποια παρουσίαση μπροστά σε οθόνη, όπως κάνω εγώ εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιστροφή για να τονίσετε κάποια χαρακτηριστικά του γραφήματος, έτσι όπως εσείς πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο για τους ακροατές σας στην παρουσίαση. Θα τελειώσουμε αυτό εδώ το σημερινό βίντεο. Κάνοντας μια τροποποίηση, μιλώντας για μια τροποποίηση της διαδικασίας αυτής, εκτός από τη συνάρτηση MES μπορούμε επίσης να δούμε, κυρίες και κύριοι, τη συνάρτηση SURF, εδώ δηλαδή, λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, δεν παίρνει τόσες πολλές επιλογές όσο η συνάρτηση MES. Σας το λέω απλά να το ξέρετε, γιατί θα το δείτε και σε βιβλία και στη βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο σε πολλά παραδείγματα, ως τρόπο απεικόνισης τρισδιάστατων γραφικών παραστάσεων. Όλα τα υπόλοιπα που έχουμε δώσει είναι ακριβώς τα ίδια και δεν νομίζω να σας δυσκολέψουν.
Απλά αντί να δώσουμε τη συνάρτηση μέσα, δίνουμε τη συνάρτηση SERF, η οποία λειτουργεί με λίγο διαφορετικό τρόπο. Όπως βλέπετε, σχεδόν όλες οι υπόλοιπες επιλογές είναι ίδιες και εδώ είναι το αποτέλεσμά της. Η συνάρτηση SERF, με λίγα λόγια, παίρνοντας τα ως ορίσματα τις τιμές των διανυσμάτων X, Y, Z, μπορεί να σας δώσει ένα τέτοιο γράφημα, επίσης ένα άλλο λίγο διαφορετικό έτσι, σομπρέρο από αυτό που έχετε δει. Από την άλλη μεριά, αλλάζοντας αυτές εδώ τις επιλογές, όπως για παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χρωματισμός του πλέγματος ή η χρωματική παλέτα, μπορείτε να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Και θα κλείσουμε το σημερινό βίντεο αλλάζοντας αυτή την επιλογή στο gray, για να σας υπενθυμίσω ότι καλά είναι τα χρώματα, αλλά πολλές φορές, κυρίως όταν τα διαγράμματα πρέπει να τοποθετηθούν στο χαρτί, είναι καλό να τοποθετηθούν ασπρόμαυρα, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη εκτύπωσή τους. Αυτός εδώ είναι ο τρόπος που μπορούμε να το πετύχουμε. Όπως βλέπετε εδώ, σε αυτήν εδώ την παλέτα, πιο σκούρα είναι τα χρώματα εκεί όπου οι τιμές είναι μικρές, πιο ανοιχτά γκρι σχεδόν λευκά είναι εκεί όπου οι τιμές είναι σχετικά μεγάλες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο σχετικά με τα τρισδιάστατα γραφήματα. Καλή σας συνέχεια.